Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην τηλεόραση του Blue Sky, στην φωνή του λαού, όπως λέει και ο κόσμος, ο οποίος μας παρακολουθεί και κάθε μέρα βγαίνει μέσα από τον Blue Sky για την εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα, για να αναδείξουμε τα προβλήματά τους. Γι' αυτό και μας λένε φωνή του λαού. Δίνουμε βήμα στο λαό, όπως το λένε, και πρέπει να δίνουμε για να ακούγονται οι άνθρωποι μας, οι συνάνθρωποι μας που έχουν προβλήματα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα. Δίπλα μου απέναντί μου είναι ο φίλος μου ο Πάρης, κάτω ο Παύλος, ο Νίκος, υπέγγι στο τηλεφωνικό κέντρο. Χρόνια πολλά σε όλους εντωμεταξύ χθες που γιόρταζαν. Στις Μαρίες, στους Παναγιώτες, στις Γιώτιδες, στις Γιώτες, οτιδήποτε. Όλα τα ονόματα που γιόρταζαν χθες της Παναγίας Μεγαλόχαρης. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα και γερή και δυνατή και καλό φθινόπωρο και καλή συνέχεια στη ζωή μας. Να μην πούμε καλό χειμώνα από τώρα, γιατί δεν θέλουμε να χειμωνιάσουμε, ούτε να φέρνουμε τα γκρίζα σύννεφα και τα γκρίζα όνειρα και τα γκρίζα χρώματα. Έχουμε ακόμα Αύγουστο. Έχουμε ήλιο, έχουμε ωραίο καιρό. Ο καιρός αλλάζει από μέρα σε μέρα. Καλά, πάμε. Άλλοι είναι σε διακοπές, δεν έχουν γυρίσει ακόμα. Τώρα που ανέβαινα την Κεφισίδα από τη Βουλή, δεν υπήρχε πέντε αυτοκίνητα. Συνάντησα και έρθα και γρήγορα εδώ πέρα. Μάλιστα, και συνάντησα και τον πρόεδρο. Και ευχήθηκα και στον πρόεδρο, όπως και σε όλους τους συναδέρφους, να είναι όλοι καλά και ευτυχισμένοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, οι πυρκαγιές δεν τέλειωσαν ακόμα, δυστυχώς. Δεν τέλειωσαν ακόμα. Φλέγονται περιοχές. Στο Λαύριο, στη Λαυριωτική, σπίτια, εκκαινώνονται οικισμοί, καίγονται σπίτια. Στη συνέχεια έπιασε φωτιά στα Βίλια. Στείλανε τον αριθμό 112 για να εκκαινωθούν προληπτικά οικισμοί, ο Άγιος Γεώργιος και το Παλαιοχώρι στα Βίλια. Στο Λαύριο, φωτιές προσπαθούν να μην φτάσουν στο Δρυμό. Έχουν ένα δάσος φοβερό εκεί πέρα, να μην φτάσει εκεί. Στα Βίλια, να μην ξεφύγει και πάει προς το Πόρτο Γερμενό. Δηλαδή η κατάσταση και έχει και αέρδες σήμερα. Έχει μποφόρ μεγάλα, έχει πολλούς δυνατούς αέρδες, δυνατούς ανέμους. Βέβαια έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, εναέριες, επίγειες. Και μέχρι που μπήκα μέσα στο στούντιο, κάπως έλεγχονταν, κάπως όχι ιδιαίτερα. Αλλά οι φωτιές όμως υπήρχαν, μένονταν παντού στα μέτωπα αυτά. Και εύχομαι να τις σβήσουν το συντομότερο, διότι είναι κρίμα. 15 μέρες από την 1η Αυγούστου συνέχεια είμαστε πυρκαγιές. Σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέτωπα, εθνικά μέτωπα, εθνική καταστροφή, εθνικές ζημιές. Και λέμε, δόξα τω Θεώ, τελείωσαν οι φωτιές. Αλλά δεν τελείωσαν οι φωτιές. Όσο υπάρχουν οι άνεμοι, οι δυνατοί, υπάρχουν αναζωπηρώσεις, αλλά και αλλού υπάρχουν και εδώ στο Λαύριο. Καταγγέλθηκε από υπάλληλο του Δήμου, στον Δήμαρχο εκεί της περιοχής. Προσπάθησα να το βρω, αλλά ήταν συνέχεια κατελημένο το τηλεφωνό του Λαυρίου, τον Δήμαρχο, στον οποίο κατήγγειλαν ότι υπήρχε εμπρισμός μέσα σε κάδο. Κάποιος πέρασε εκεί με ένα άσπρο, από ό,τι θυμάμαι, αυτοκίνητο, έβαλε κάτι μέσα, φωτιά μέσα στον κάδο και εξαφανίστηκε. Και τον είδε ένας υπάλληλος του Δήμου και έσπευσε και ειδοποίησε. Και ειδοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, αλλά ώσπου να φτάσουν και με τους δυνατούς ανέμους, εξαπλώθηκε, επεκτάθηκε και λένε σπίτια, είναι κοντά σε οικισμούς, εκκαινώνονται οικισμοί και μετά στα Βίλια. Όταν φωνάζαμε εμείς μήνες εδώ από το Blue Sky που μας δικαίωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προχθές στη συνέντευξή του, με τα ίδια του τα λόγια, με τα χείλη του βγήκε η δικαίωση για το Blue Sky την τηλεόραση. Ότι πραγματικά υπάρχουν εμπρισμοί και υπάρχουν εμπριστές και το λέγαμε μήνες ολόκληρους από την αρχή της σεζόν. Προσέχτε και προσέχτε. Καίγονται τα δάση μας. Έχοντας υπόψη και την εμπειρία που έχω εδώ από την εποχή του 80, που καίγονταν κτάσεις και καίγονταν ο Διόνυσος, τα βόρεια προάστια και άλλες περιοχές και τα Βίλια που πιάσαν και σήμερα φωτιά, μέχρι δεν ξέρω που έφταναν οι πυρκαγιές τότε. Και βγήκε τότε ο ίμνιος ο Ανδρέας Παπανδρέου και λέει: μας καίνε εμπριστές. Και πραγματικά συνελήφθησαν τότε. Μετά υποτίθεται θα πέρανε κάποια μέτρα και θα ίσχυαν κάποιες αντιπυρικές ζώνες, κάποιο σχέδιο, πυροσβεστικό σχέδιο και κατάσβεση των πυρκαγιών και πρόληψη των πυρκαγιών. Υπήρχε, δεν υπήρχε, πάντως στην πράξη δεν φάνηκε ότι υπήρχε. Μπορεί να υπήρχε στα χαρτιά και λέγανε από την αρχή ότι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και προ προηγούμενες κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση ότι είμαστε σε ετοιμότητα. Είμαστε σε ετοιμότητα, ποια ετοιμότητα, να καεί η Ελλάδα ολόκληρη, αυτή είναι η ετοιμότητα. Λοιπόν, και είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του ότι υπάρχουν εμπριστές που καίνε την Ελλάδα. Και το φωνάζαμε εδώ από το Blue Sky και δικαιωθήκαμε. Μακάρι να μην δικαιωνόμαστε βέβαια σε αυτό. Έχουμε δικαιωθεί σε πολλά πράγματα τα οποία τα φωνάζουμε, όπως και με τα πεύκα που είναι πάνω στα σπίτια και δίπλα στα σπίτια, στα βόρεια προάστια και σε άλλες περιοχές. Που τα πεύκα είναι δίπλα και πιάνουν φωτιά και καίγονται τα σπίτια και δεν πρέπει να υπάρχουν σε τέτοια απόσταση κοντινή τα πεύκα, όπως τα είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν τα είπα. Εγώ τα έλεγα και δικαιώθηκα. Και τα έλεγα με στοιχεία. Δεν τα έλεγα τυχαία. Είχαμε μιλήσει με πυροσβέστες, είχαμε μιλήσει με υπηρεσίες ότι πρέπει να υπάρχει σχέδιο για την πυρόσβεση και πρόληψη των πυρκαγιών. Φώναζα και μάλιστα έλεγα κιόλα ότι να μετατραπεί το αδίκημα του εμπρισμού από πλημέλημα σε κακούργημα. Έφτασε τώρα ο κ. Τσάτρας, ο οποίος είναι υπουργός δικαιοσύνης, να πει ότι πράγματι πρέπει να γίνει κακούργημα.
Να αναβαθμιστεί σε βαθμό κακου... να μετατραπεί σε ποινή σε βαθμό κακουργήματος. Το λέγαμε. Μια μάλια σε γλώσσα μας όπως είναι στο χωριό μου. Το λέγαμε. Κάτι το κακούργημα είναι δυνατό να καίνε τα δάση μας και να είναι πλημέλημα. Και να μην δικάζονται. Και να δικάζονται ένα χρόνο και δύο χρόνια με αναστολή και να πληρώνουν και 5-6-7 χιλιάρια και να φεύγουν και έχουν κάποιοι στη μισή Ελλάδα. Μα πώς θα τα προλάβουμε τα δάση μας και πώς θα τα σώσουμε τα δάση μας και τα σπίτια μας πάνω απ' όλα. Ανθρώπινες ζωές, δόξα τω Θεώ, είχαν σωστό, εδώ να το επικροτήσουμε. Όπου είναι σωστό, θα λέμε το σωστό. Όπου είναι λάθος, θα λέμε το λάθος. Α, εδώ δεν οροδούμε προουδενώς. Και δεν έχουμε πρόβλημα να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Γι' αυτό και αγαπάνε τον Blue Sky. Για την αλήθεια, την αντικειμενικότητα και τη γενναιότητα και την τόλμη προς την ελευθερία της είδησης. Την αντικειμενική, τη σωστή, την τεκμηριωμένη. Εκένωση. Υπήρχε σχέδιο εκένωση φοβερό και δεν υπήρχε ούτε ένας νεκρός. Εκτός από τους δύο συνανθρώπους μας που ένας έπεσε στον κρεμό με το μπολντόζαν αυτό και ο άλλος ο άνθρωπός μας που τέλος πάντων έπαθε αυτή τη ζημιά που έπαθε. Κατά τα άλλα, από σπίτια και κάτοικοι μέσα σε σπίτια ή σε χωριά ή σε οικισμούς δεν έπαθε κανένας τίποτα και δόξα τον Θεό. Σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση που κάηκαν 82 στο μάτι, σε σχέση με την άλλη κυβέρνηση, το 87 επί Καραμαλή, που κάηκαν 87 και κάηκε όλη η Ελλάδα, έφτασε μέχρι την αρχαία Ολυμπία, αυτή τη φορά δεν είχαμε νεκρούς. Σημαντικότατο και το λέει όλος ο κόσμος, δεν είχαμε νεκρούς. Και πάνω απ' όλα η δημόσια υγεία. Και πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Δεν αποκαθίστα τη ζωή. Αν έφυγε ο άνθρωπος, κάηκε και πέθανε ή οτιδήποτε, τέλειωσε. Τα δάση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, το λένε και οι επιστήμονες, θα ξαναγίνουν. Εντάξει, θα περάσουν χρόνια. Σαφώς θα περάσουν χρόνια. Εγώ θυμάμαι που και εγώ ήταν τα βόρεια προάστια Διόνυσος και φύτρωναν βίλες. Και περνάω τώρα και έχουν βγει τα πεύκα δίπλα στις βίλες. Και άμα καούν οι βίλες από τα πεύκα τα οποία τα φουκαριάρικα μεγάλωσαν, θα ξανακαούν, θα φταίνε πάλι τα πεύκα, θα φταίνε οι οποιοδήποτε. Πάνε και χτίζουν σπίτια. Τι μου πάνε το μεταξύ από την πυροσβεστική υπηρεσία, να το ψάξει κανελάκι μου λέει και θα βγάλει λαβράκι, όπως λένε στη δημοσιογραφική γλώσσα. Θα βγάλει λαβράκι. Πόσες βίλες από την δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα είναι παράνομες, στα βόρεια προάστια και γενικά σε όλη την επικράτεια. Πόσες βίλες μέσα στα δάση. Πόσες βίλες μέσα στα δάση. Εκατοντάδες βίλες μέσα στα δάση που δεν έχουν άδεια. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο κολλητός του κολλητού, ο θείος του θείου, ο προστάτης του προστατευόμενου, οτιδήποτε χτίζουν μέσα, τους προστατεύει η αστυνομία, δεν ξέρω ποιος τους προστατεύει, η δασική υπηρεσία, δεν ξέρω ποιοι. Να κάνουν έρευνες, είπε ο κ. Μητσοτάκης, έρευνα προς κάθε κατεύθυνση. Να συλληφθούν οι ένοχοι και να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι ένοχοι. Και οι δασικές υπηρεσίες να επεκταθούν σε όλη την επικράτεια για να κάνουν έρευνα και γίνεται αλλάξει και ο δασικός νόμος. Και τα πεύκα τα οποία είναι το ένα δίπλα στο άλλο να καούν και να κοπούν άμα είναι δίπλα στα σπίτια. Να κοπούν για να μην έχουμε πρόβλημα με την πυρκαγιά πάλι. Λοιπόν, αυτά είναι σοβαρά θέματα με τις πυρκαγιές και εύχομαι να τελειώσουν και οι σημερινές πυρκαγιές στο Λαύριο και στα Βίλια που έχουν πήραν μήνυμα με το 112 να εκκαινωθούν οι οικισμοί διότι είναι και δυνατοί οι άνεμοι και φοβάμαι μήπως έχουμε, δεν ξέρω ποιες είναι οι συνέπειες, μακάρι έχουν σπέψει όλες οι δυνάμεις εκεί πέρα και τα κατασβέσουν. Αλλά όταν υπάρχουν 6-7 από ό,τι άκουγα από τους πυροσβέστες, 6-7 μποφόρ οι άνεμοι, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτά είναι εθνικά θέματα, όπως εθνικό θέμα είναι και αυτό με την Τουρκία. Αυτό το να απελάβουν συνανθρώπους μας και μάλιστα τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Σωματείων, των Ποντιακών Σωματείων, το να τον απελάβουν επειδή θα πήγαινε μαζί με άλλη ομάδα ανθρώπων προσκυνητών στην Παναγία του Σουμελά, να τον απελάβουν επειδή είναι ποντιακής καταγωγής, αυτό είναι απαράδεκτο. Και αυτό το πράγμα το κατάγγελα και το καταδίκασαν βέβαια και η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα, αλλά δεν φτάνει εδώ. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να μπαίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα για να πει ανθρώπινα δικαιώματα, έλεος, πού πάμε. Δηλαδή ο καθένας πρέπει να πάει στην Παναγία του Σουμελά, εκεί που χτίστηκε πριν από αιώνες και προσκύνησαν άνθρωποι και άνθρωποι, έκλαψαν άνθρωποι και άνθρωποι, γονάτισαν άνθρωποι και άνθρωποι, να μην μπορούν να πηγαίνουν να προσκυνήσουν επειδή το θέλει η Τουρκία, επειδή είναι ποντιακής ή κρητικής ή οποιαδήποτε άλλη καταγωγή. Αυτό πρέπει να σταματήσει μέσα από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την εμπειρία δυστυχώς είχαμε και εμείς το 2004 όταν πήγαμε να κάνουμε έρευνα αποστολής στο Μέγκα τότε. Ήμουν και πήγαμε τον συνάδελφο τον Ανέση τον Μουτάφη και τον επίτιμο πρόεδρο των Ποντιακών Σωματείων, τον αγαπητό φίλο και αγωνιστή, πραγματικά αγωνιστή και για τον Πόντο και για την Ελλάδα και για την δημοκρατία. Άνθρωπος που ξεχωρίζει, όπως πολλοί άνθρωποι ξεχωρίζουν, τον Στέφανο τον Τανιμανίδη, που πήγαμε και τον Ταξίδι, που ήταν και αυτός μέλος της Επιτροπής. Και πήγαμε λοιπόν στον Πόντο μαζί με τον Στέφανο τον Τανιμανίδη, ο οποίος πραγματικά έδωσε μάχες φοβερές. Και ποιες μάχες έδωσε, θα σας πω αμέσως. Και πήγαμε λοιπόν, κάναμε το ρεπορτάζ.
ρεπορτάζ και στην Τραπεζούντα που ήταν η τελευταία πόλη. Πήγαμε στα Ψούντα, τα Κερασούντα, Τραπεζούντα. Εκεί λοιπόν στην περιοχή Τσαΐ Καρά, κοντά στην Γεωργία, κάναμε τα τελευταία πλάνα με τον Ανέστο Μουτάφη, τον οπεραρτέα του Μέγα. Ήρθανε τρία τζιπ, μα συλλάβανε, μα πήγαν στα στρατόπεδα μαζί και τον Τανιμανί, τον πρόεδρο, το ταξίδι και μα πήγανε μέσα. Από εκεί πέρα η περιπέτειά μα ήταν δύσκολη, μα πήραν τα διαβατήρια, μα πήραν τα έγγραφα, όλα τα κινητά και δεν μπορούσαμε να μείνουμε. Εκεί έδωσε τη μάχη ο Τανιμανίδης, ο Στέφανος, για να μας βγάλει και έδωσε τη μάχη και σε υπουργεία και σε γραμματείς και σε διεθνείς φορείς και σε πολλά άλλα θέματα. Και τον κάλεσα σήμερα, του ζήτησα να μου διαθέσει λίγο χρόνο, να θυμηθούμε τα χρόνια εκείνα το 2004, επί κυβέρνηση Σιμίτη και Προέδρου και Υπουργού Εξωτερικών του Γιώργου του Παπανδρέου, τι τραβήξαμε τότε στην Τραπεζούντα Συλληφθέντες. Αγαπητέ φίλε Στέφανε Τανιμανίδη, πραγματικά εγώ σε αποκαλώ ήρωα, γιατί φέρθηκες ηρωικά τότε. Σε καλωσορίζω εδώ στην εκπομπή να θυμηθούμε τα χρόνια εκείνα με τις απελάσεις που είχαμε από τους Τούρκους. Τι κάνεις, καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Γιάννη, που με το ίδιο πάθος συνεχίζεις να ενημερώνεις και την αντικειμενικότητά σου στον κόσμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να υπερβάλλεις με τις χαρακτηρισμούς στο πρόσωπό μου. Τη δουλειά μου έκανα και εγώ και το καθήκον μου. Τότε ήμουν πρόεδρος, τώρα είμαι επίτιμος πρόεδρος. Το 2003 Οκτώβριος είναι η ιστορία, όχι 4, 3. Το 3. Ναι, ναι, δεν έχει σημασία όμως. Κοίταξε, Γιάννη, για να καταλάβουν οι ακροατές, οι οποίοι είναι τυχεροί που σε έχουν και σε ακούν και νομίζω ότι τέτοια θέματα καλά κάνεις και τα θίγεις, πάντα αγωνιστής, πάντα πρωτοπόρος στα θέματα. Γιατί? Το θέμα είναι ότι η Τουρκία πράγματι έχει μια επιβεβαιώνει κάθε φορά με τη συμπεριφορά της ότι είναι ένα αντιδημοκρατικό καράτος, βαθιά αντιδημοκρατικό μάλιστα, που δεν σέβεται τα ανθρώπινα και τα θρησκευτικά δικαιώματα όχι μόνο των άλλων Αρμενίων, Ποντίων, Κούρδων κλπ, αλλά και των ιδίων των συμπατριωτών τους των Τούρκων, που όποιος διαφωνεί εκεί τον παίρνουν και τον κλείνουν φυλακή, τον δολοφονούν. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Το ένα είναι τι κάνει η διεθνής κοινότητα, η οποία αυτή την εποχή δυστυχώς, πάλι λόγω και του ζητήματος των Ταλιμπάν και του Αφγανιστάν, τους σοπεύουν για το προσφυγικό, προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν, διότι δυστυχώς έτσι είναι η διεθνής πολιτική. Δεν κοιτάνε την πραγματικότητα και πώς συμπεριφέρεται στο κουρδικό, στους Κούρδους 20 εκατομμύρια που ζουν εκεί και προσπαθούν να τους διώξουν μέσα από το κοινοβούλιο, τους Αρμένιους που τους έσπαξαν. Αυτή είναι η Τουρκία. Τι θέλω να πω, γιατί το λέω αυτό. Έτσι συμπεριφέρθηκαν και στον συμπατριώτη μας που πήγε να προσκυνήσει. Δεν θα κάνει τίποτα. Πήγε να προσκυνήσει την ημέρα που θα γινόταν η λειτουργία με τον Πατριάρχη και άλλοι 5-6 οι οποίοι είχαν το προηγούμενο δίμηνο, τρίμηνο, με την ίδια συμπεριφορά, δεν τους δέχτηκε στη χώρα τους. Και βέβαια, τι κάνει το επίσημο ελληνικό κράτος, που πρόσεξε Γιάννη, εδώ και από το 1982, όταν, θέλω να το πω για να μην παρεξηγηθώ, όταν όλος ο πολιτικός κόσμος ενδιαφέρεται πιθανόν, αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου έβαλε το θέμα της γενοκτονίας, ο Ανδρέας Παπανδρέου άνοιξε τη συζήτηση αυτή, το πολιτικό μέρος του ζητήματος για τους Έλληνες ποντιακής καταγωγής, 2 εκατομμύρια, και είναι αυτός που είπε ότι κάναμε τότε τις συζητήσεις, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να συγκροτηθεί μια διακομματική επιτροπή. Πώς γίνεται για τον Παπαγγελόπουλο, για τον Άλφα, για τον Παπά, για όλους, μόνιμη και διαρκής, το οποίο είχε πει τότε ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης ως πρόταση, ο γνωστός πολιτικολόγος, πολιτιακός και κοινωνιολόγος, πολιτικός και κοινωνιολόγος, για να έχει μια μόνιμη εθνική πολιτική στο θέμα. Και δυστυχώς τόσα χρόνια μετά δεν έχει υιοθετηθεί μέχρι σήμερα και δεν υπάρχει τέτοιο. Πολιτική εξωτερική δεν μπορώ να κάνω εγώ ο πρόεδρος του τάδε συλλόγου, του άλλου συλλόγου. Εμείς είμαστε εθνικοτοπικοί συλλόγοι, δεν ξέρουμε τα δεδομένα, τα παγκόσμια. Αναδεικνύουμε το θέμα, αγωνιζόμαστε, προσπαθούμε, αλλά αυτό είναι δουλειά του ελληνικού κράτους που πηγάζει μέσα από την ψήφιση το 1994 της καθιέρωσης της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας, του ποντιακού ελληνισμού, και δυστυχώς ενώ όλοι προφορικά γράφους και λοιπά υιοθετούν την πρότασή μας, δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν, μετά όσα συνέβησαν και καλώς έκανε και διαμαρτυρήθηκε το ελληνικό κράτος, να προχωρήσουν σε αυτό. Και το δεύτερο και τρίτο που θέλω να σου πω, η πολιτική χαμηλής διπλωματικής επικοινωνίας, έξω τα μοιράζ, τα αεροπλάνα, τις φρεγάτες που κοστίζουν δισεκατομμύρια στο ελληνικό λαό και θα πρέπει να υπάρχουν βέβαια για την αμυνά μας όταν έχουμε μια επιθετική μονίμως πολιτική της Τουρκίας και του γείτονά μας απέναντί μας,
είναι και η προσπάθεια να βάλουμε τα κοιμήλια της Σουμελά, τα οποία διεκδικούν και αυτοί και αναζητούν μέσα, αυτά τα οποία είναι στα μουσεία της Τουρκίας και σε ιδιωτικές και άλλες συλλογές κρυμμένα, και δεν κάνουμε, ενώ η Τουρκία λέει θέλουμε να τα ψάξουμε, να τα βρούμε και τους τα υποδεικνύουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Πολιτισμού, δεν τα βάζουμε μέσα. Και όπως παράδειγμα το βιβλίο που έχουμε ετοιμάσει εδώ και πολλά χρόνια για την Παναγία Σουμελά, ρωσικά, τουρκικά, αγγλικά, γερμανικά, για να πωλείται, να διατίθεται στο μοναστήριο που πάει ένα εκατομμύριο τουρισμός του Πόντου, για να ενημερώνεται πραγματικά για τα θέματα μας. Επιστρέφω λοιπόν σε εκείνη την κακή στιγμή για μας, για σένα, για τον Μουτάφη, για τον συνεργάτη, τον Στάθη, τον Ταξίδι που είχαμε μαζί. Πράγματι δεν είπες ότι μας απήγγειλαν καταγγελίες ο εισαγγελέας που ήρθε και ειδικά προσκυνόταν σε σένα όταν γινόταν αυτές οι συζητήσεις για κατασκοπία στη χώρα, και μετά από 4 χρόνια και σειρά διαδικασιών καταφέραμε να ανατρέψουμε αυτή την κατηγορία για να μπορούμε να μην πάμε και έχουμε και σύλληψη σε διεθνή εντάλματα κλπ. Και οι Τούρκοι κάνουν και τέτοιες ιστορίες. Και πράγματι εκεί την εποχή μας βοήθησε πάρα πολύ ο Γιώργος ο Παπανδρέος, συμμετείχε σε αυτή την προσπάθεια και άλλοι συνεργάτες, και ο τότε πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη, ο κ. Σκοτίδης, ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας ο Κωτίδης, έτσι. Έδωσε μάχη. Μάχη φοβερή. Όταν πληροφορήθηκε, φίλε Στέφανε, ότι μας απαγγείλανε κατηγορίες για προπαγάνδα και κατασκοπία, λέει, σε βάρος της τουρκικής δημοκρατίας, και η μικρότερη ποινή, κύριε Κανελάκη, μου λέει, που είστε υπεύθυνος αποστολής, είναι 30 χρόνια. 30 χρόνια. Άκουσε, θέλω να ξέρουν οι ακροατές έξω από τα θέματά μας, που εμείς τα αναδεικνύεις, Γιάννη, και εμείς παλεύουμε, προσπαθούμε. Ασφαλώς δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Δεν είναι δικό μου θέμα και δικό σου. Ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν να προσέχουν, υπάρχουν οι άνθρωποι στα μέσα ενημέρωση, αλλά υπάρχουν και οι αγωνιστές, οι ιδεολόγοι στα μέσα ενημέρωση, όπως είσαι εσύ, που υπηρετείς μια ιστορία τόσα χρόνια, σε ξέρω 30 χρόνια, και την υπηρετείς με συνέπεια. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να παρακολουθούν, να ακούν, να καταλαβαίνουν, έτσι, ούτε από κανένα συμφέρον, ούτε από κάποια οικονομική, ίσως αυτή που μπορεί να έχει όφελος. Μπαίνεις και λες αυτά τα θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το κατανοούν, και τότε ο λαός που ακούει μπορεί να πιέσει τους πολιτικούς που ψηφίζει να υιοθετήσουν τέτοιες πολιτικές, τέτοιες εισηγήσεις που καταθέτουμε, για να είμαστε και πιο δυνατοί αμυντικά απέναντι στην επιθετική Τουρκία. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας παρά τις ταλαιπωρίες, τα 70 μας, όλα αυτά που συμβαίνουν, τον κόσμο που ταλαιπωρείται με τον κορονοϊό, με τις φωτιές, με τα οικονομικά, γιατί είναι τόσα πολλά τα θέματα του λαού, όλου του κόσμου, αλλά λόγω για την πατρίδα μας, τα προσφυγικά θέματα. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα είμαστε παρόντες, θα δίνουμε τη μάχη μας με τις μικρές μας δυνάμεις. Και Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μια τέτοια μέρα, σαν την ημέρα της Παναγίας, που για μας είναι πολύ μεγάλη. Εγώ 70 χρόνια παρακολουθώ, είμαι 71 χρονών, 65 χρόνια. Εχθές η καρδιά μας μισή ήταν στον Πόντο με τον Πατριάρχη και μισή στο Βέρμιο, στην εικόνα και τα κοιμήλια της Σουμελά όπου γινόταν η λειτουργία, και πραγματικά προσευχόμασταν όλοι και το έκανε και ο Πατριάρχης, για καλύτερες μέρες για τους ανθρώπους, για την υγεία τους, για όλα αυτά που έχουμε υποστεί. Αλλά ας ακούσει, ας ανοίξει το, ας έχει δίκο νους η ελληνική πολιτεία, όλα τα κόμματα, όλα, δεν θέλω να σας αναφέρω τα ονόματα, όλοι οι πολιτικοί που ασχολούνται με το θέμα της, το ποντιακό, το μικραίνουμε το θέμα, αλλά λέω για το ποντιακό ζήτημα, υιοθετούν τα θέματα αυτά που λέμε. Δυστυχώς του λέμε ανοίξτε κάντε προσπάθεια να ανοίξει το προξενείο στην Τραπεζούντα, όπου υπάρχουν 500.000 ποντιόφωνοι, δηλαδή πατριώτες μας που μείνανε πίσω, αναζητούν την ταυτότητά τους, δεν ξέρουν, ψάχνουν να βρουν, και δεν γίνεται, δεν το καταθέτουμε. Την ίδια ώρα έχουμε στην Αδριανούπολη, στη Σμύρνη, που δεν υπάρχει κανένας, και στην Κομωτινή, όπου κάνουν πολιτική, είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Προσπαθούμε όμως, αγωνιζόμαστε, Γιάννη. Πάντως το προτείνω στον αέρα, επειδή ξέρω ότι είσαι θαραλέος, το προτείνω στον αέρα ότι αν χρειαστεί, και μπορεί και σύντομα, δεν ξέρω, και μέσα από το Blue Sky, να ξανακάνουμε αυτό το διπορικό, φίλε Στέφανε Τανιμαλίδη, στον Πόντο. Θα το κάνουμε εμείς, 2 λεπτά για να ξεκαθαρίζουμε. Εμείς δεν έχουμε κάτι απέναντι στον τουρκικό λαό. Ακριβώς. Τους θέλουμε φίλους, τους θέλουμε γείτονες. Τους απλώνουμε το χέρι μας, ειρηνικά κινούμαστε μαζί τους. Τους λέμε, δεν έχει ο Ερντογάν και η παρούσα
τουρκική ηγεσία. Δεν έχει καμιά ευθύνη για τη γενοκτονία που κάνανε οι νεότουρκοι και μάλιστα. Σωστό, σωστό είναι αυτό. Τους λέμε, όπως έκανε ο Βίλι Μπραντ, αναγνώρισε τη γενοκτονία των Γερμανών απέναντι στους Εβραίους, ζήτησε συγγνώμη, να το υιοθετήσουν, να απαλλαγούν από τα βάρη και τα αμαρτήματα του παρελθόντος και φιλικά να κινηθούμε σε μια ζήσαμε ειρηνικά πολλά χρόνια. Παρότι υπήρχαν προβλήματα κλπ. Ειρηνικά ζήσαμε στα χωριά και στις πόλεις μας με τους Τούρκους. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα και άλλο η πολιτική που συνεχίζεται και εμένει όποιος τολμάει να μιλήσει. Εδώ το Biden έβριζε, επειδή αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Των Αρμενίων. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, πρέπει να τελειώνει. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του, να μας επιβεβαιώσει ότι δεν θα το επαναλάβει και η Τουρκία, επειδή δεν αναγνωρίζει, θα επαναλαμβάνει στην Κύπρο, με τους Κούρδους, με τους τα έχουμε πει αυτά, με τους Αρμένιους. Δεν μπορεί να τελειώνει. Πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Η ιστορία των εθνοκαθάρσεων και της γενοκτονίας είναι μια πολιτική βαθιά αντιδημοκρατική, είναι φασιστική και δεν βοηθάει. Αντιθέτως δημιουργεί οξύζεις και πραγματικά εμπόλεμες καταστάσεις. Εμείς είμαστε εδώ, Γιάννη. Είμαστε παρόντες με τη βοήθεια της Παναγίας και του ελληνικού λαού που πραγματικά είναι βαθιά δημοκρατικός ο λαός μας. Να ξέρει όμως, για να μην τον παραμυθιάζει ο ένας και ο άλλος, τι ακριβώς συμβαίνει, τι θα πρέπει να γίνει, να καταθέσει τις προτάσεις και να πιέσει οπωσδήποτε τους πολιτικούς που τους ψηφίζει, που αυτός τους βάζει, τους θέτει στη Βουλή, να υιοθετήσουν τέτοιες θέσεις. Μάλιστα. Πιστεύω, αγαπητέ φίλε Στέφανε Τανιμανίδη, ότι κάποια στιγμή να αλλάξει και η πολιτική αυτή, σε συνεργασία βέβαια με τους Ευρωπαίους, να ασκήσουμε αυτή την πίεση, να αρθούν όλες αυτές οι νοοτροπίες και να καταργηθούν αυτά τα μυαλά που έχουν οι Τούρκοι. Ότι οποιοδήποτε λοιπόν είναι από τον πόντο η καταγωγή του ή οποιοδήποτε πάει να κάνει ένα ρεπορτάζ όπως πήγαμε εμείς, είμαστε πράκτορες, είμαστε δίπλα και μας κλείνουν στα πουντρούμια μέσα τόσες μέρες και μας απελάβουν μετά χωρίς λόγο και αφορμή. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι η πολιτική του στέλνου που πρέπει κάποια στιγμή να εκλείψει. Θυμάμαι τον αγώνα και την τόλμη που είχες απέναντι σε όλους αυτούς που προσπαθούσε να τους εξηγήσω ότι εμείς δεν κάνουμε, θα προβάλλουμε και τη χώρα σας κλπ. Δεν κάνουμε τίποτε κακό. Θέλω να ξέρεις ότι στην Ευρώπη έχουμε πάει 17 φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πολύ σοβαρές αποστολές και έχουμε πάρει από εκεί, έχουμε εξασφαλίσει ψηφίσματα κατά δίκη της Τουρκίας για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντος, ένα ναό σκυλίων 100 ετών. Που τον κάνανε ταμί εδώ και 7 χρόνια. Έχουμε πάρει αποφάσεις για τα κοιμήλια από τον ίδιο τον Σούλτς για να τους παροτρύνουν να τα βάλουν μέσα στο μοναστήρι που λένε ότι είναι μουσείο το οποίο ανακαίνισαν γιατί πόνεσαν. Αφού το κατέστρεψαν, το βεβήλωσαν, το κατακλέψανε, το κάψανε, είδαν ότι η τοπική κοινωνία διαμαρτύρεται. Εκεί πάει 1 εκατομμύριο κόσμος και θέλει να το επισκεφθεί. Το αναστήλωσαν. Και εμείς λοιπόν τους λέμε πάρτε τα κοιμήλια και πάρτε τα μέσα να τα δείχνετε στον κόσμο την ιστορία. Γιατί δεν μπορεί να λέτε ότι είναι ρωμαϊκή ιστορία, δεν μπορείτε να λέτε είναι ελληνικο-χριστιανική περίοδος 16 αιώνων η εικόνα και το μοναστήρι μας εκεί από το 386. Βέβαια και το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά το έβλεπα χθες, αγαπητέ φίλε Στέφανε, έβλεπα τη λειτουργία με τον Πατριάρχη και ειλικρινά δάκρυσα, διότι θυμάμαι που είχαμε πάει στην Παναγία Σουμελά και είχαμε κάνει ρεπορτάζ και το έβλεπα χθες και δάκρυσα. Συγκλονιστικά μέλη, θα πρέπει να ξαναπροβάλλει κάποια στιγμή όλη εκείνη την ωραία εκπομπή που είχες κάνει Γιάννη με τον συνεργάτη στον Ανέστη. Θα πρέπει το Μέγκα που τα είχε νομίζω, αν θυμάμαι καλά με το Μέγκα. Το Μέγκα ήταν, ναι. Αλλά πιστεύω, εγώ νομίζω θα κάνουμε καινούργια τώρα, ίσως και μέσα από το Blue Sky, οτιδήποτε να κάνουμε μια αποστολή στον Πόντο, Στέφανε, να κάνουμε ένα οδηπορικό. Μεγάλη χαρά. Εμείς έχουμε προτείνει στο Υπουργείο Πολιτισμού να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ 4 επεισοδίων από μία ώρα για όλη αυτή η ιστορία μετά 100 χρόνια από τη γενοκτονία 1922-2022. Δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν ίσως μερικά πράγματα οι αγαπητοί κρατούντες. Δεν το ζητάμε ούτε εμάς να προβάλλουμε, ούτε να προβάλλουμε. Θα προβάλλουμε τον τόπο μας, την περιοχή μας εκεί πέρα. Τι όμορφα μέρη εκεί στον Πόντο, φίλε Στέφανε. Τι φοβερά μέρη, τι παράδεισος. Τι παράδεισος. Φοβερά μέρη, ειλικρινά. Ειλικρινά φοβερά μέρη. Γιάννη, θέλω να σου ευχηθώ στον αέρα η Παναγία, ο Θεός, όλοι ό,τι πιστεύεις να σε έχει γερό, εσένα την όμορφη οικογένειά σου. Ευχαριστώ φίλε με επίσης. Συνεργάτες σου, όλους τους ακροατές που μπορούν να κάνουν το σταυρό τους και να με συντέλουν, εάν έχουν αυτή τη σχέση στην Παναγία της Σουμελιώτησα, η οποία με συντέλει για όλους πράγματι. Πολλές φορές έχουμε νιώσει την παρέμβασή της
και πιστεύω ότι θα γίνει καλύτερος ο κόσμος. Δεν μπορεί να παραμένει εμπόλεμη η κατάσταση με την Τουρκία, έτσι. Γιατί είναι σε βάρος και του τουρκικού λαού και του ελληνικού λαού. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να ξοδεύουμε τα τεράστια ποσά, όχι για την υγεία, την παιδεία και όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε, την εκπαίδευση, αλλά για τον εξοπλισμό, τον υπερεξοπλισμό προς όφελος των μεγάλων δυνάμεων και κεφαλαίων, οι οποίοι αυτό τους νοιάζει και ο λίγων τους κόφτει, εάν η αμόχωστος είναι ελληνική, κυπριακή, τουρκική, θέλουν να πουλάνε αυτά που πουλάνε. Δεν πειράζει. Και πρέπει και σε συνεργασία εσείς οι Προέδροι που έχετε αυτή την εμπειρία, φίλε Στέφανε Τανιμανίδη, έχετε αυτή την εμπειρία και έχετε κάνει τόσους αγώνες σε συνεργασία με το ελληνικό δημόσιο, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, πρέπει αυτό το πράγμα να σπάσει. Να σπάσει, να τελειώνει αυτό το θέμα. Να μην φοβόμαστε να πάμε στην Τουρκία και θα μας συλλάβουν και θα μας απελάσουν. Ακόμα δεν ξέρω ούτε εγώ ούτε εσύ αν πάμε στην Τουρκία, αν θα μας συλλάβουν ή όχι. Και αν ισχύει ακόμα η απέλαση και αν ισχύει το persona non grata. Ναι, όχι, για σένα δεν ήταν απέλαση, να το ξεκαθαρίζουμε. Άλλο η απέλαση που δεν τίποτα ελάχιστο. Σαν στοιχείο συνελήφθης και σου απαγγέλθηκε η κατηγορία της κατασκοπίας. Είναι άλλο το ότι σε απελάβω γιατί χειρότερο. Με βασικά το ότι δεν, δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε, όσοι θυμούνται το Orient Express, πώς το λέγανε το έργο. Το Express του Μεσονυχτίου. Όσοι θυμούνται τις ταινίες μπορούν να καταλάβουν τι θα μπορούσαμε να είχαμε υποστηρίξει. Όταν μας συλλάβανε, φίλε Στέφαν, και μας βάλανε στα μπουντρούμια μέσα, εκεί πήγε το μυαλό μου στο Express του Μεσονυχτίου. Τώρα λέω Κανελάκη, Μουτάφη, Τανιμανίδη, ετοιμαστείτε για Express του Μεσονυχτίου τώρα. Δόξα τω Θεώ, ναι. Και έχεις γράψει ένα ωραίο βιβλίο, Στέφανε. Πολλά βιβλία. Κοίταξε, έχουμε γράψει τα βιβλία για την Παναγία Σουμελά, για τον πολισμό του Πόντου, για τη γενοκτονία, η μνήμη. Να εξαγγείλω, μια και μου το δίνει την ευκαιρία, από το Σεπτέμβριο θα επανεκδοθούν δύο βιβλία πολύ καινούργια για τη Σουμελά και για τον πολιτισμό από το εδώ Σταμούλη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα παρουσιάσουμε στην Αθήνα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όπου μπορούμε να τα δώσουμε. Όταν θα έρθει στην Αθήνα να πάρει τα βιβλία σου, να έρθει από εδώ, τα παρουσιάσουμε και από εδώ, φίλε Στέφανε. Θέλω αγαπητέ Γιάννη να έρθω για να δω και τα εγγόνια μου από το Σάκη, αλλά δεν έμεινε ο χρόνος λόγω και της ταλαιπωρίας και της ασθένειάς και όλα αυτά που πέρασα. Αλλά τώρα που ανέφερες και το γιο στο Σάκη, το συνάντησα μια μέρα και στο κέντρο της Αθήνας μαζί με τη σύζυγό σου και μου λένε, κύριε Καρελάκη, τι αγωνία τραβήξαμε τότε που σας συλλάβανε. Τι αγωνία, λέω, έχετε έναν ήρωα άνθρωπο στην οικογένειά σας. Τι τραβήξαμε τότε. Έτσι μου είπαν οι άνθρωποι, τι τραβήξαμε εγώ και τη ζήσαν την αγωνία οι άνθρωποι, γιατί είμαστε μέσα στα μπουντρούμια και δεν ξέραν αν θα βγούμε ζωντανοί ή όχι. Κακά τα ψέματα. Και περισσότερο ασχολήθηκε, Στέφανα, τα λέμε και όλα, περισσότερο ασχολήθηκε ο διεθνής τύπος και διεθνείς υπηρεσίες για τη σύλληψή μας και όχι οι ελληνικές υπηρεσίες και όχι τα ελληνικά μίντια. Αυτό το θυμάσαι πάρα πολύ καλά και θυμάμαι και γράψει ένα άρθρο, δεν θυμάμαι κάποιο συνάδελφο και λέει, έλεος λέει, τους συλλάβανε, τους φυλακίσανε και θέλουμε να το αποκρύψουμε. Έτσι, δυστυχώς. Και τα ξένα πρακτορία, το Reuters, το CNN και αυτά μας τηλεφωνούσαν και μας πέραν συνεντεύξεις και εδώ το αποκρύπτανε τα ελληνικά μη κάποια, όχι όλα, ευτυχώς όχι όλα. Αρκετά ασχολήθηκαν, αλλά κάποια που παίζαν κάποιο παιχνίδι, δεν ξέρω τότε, δεν ασχολήθηκαν. Εδώ πρέπει να τα βγάζουν στον αέρα όλα. Ό,τι έχει σχέση με τέτοιες παρανομίες, είτε από την Τουρκία, είτε από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Αμερική, τη Γαλλία, οποιοδήποτε. Πάντοτε δεν φοβόσουν να εκφράσει δημόσια τις απόψεις σου, οι οποίες είναι και σούπα και ειλικρινείς και αντικειμενικές. Και γι' αυτό τώρα εσύ μπορείς να τα λες αυτά τα πράγματα, αλλά εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα. Είναι δύσκολος, είναι ανηφορικός, είναι μαραθώνιος, θέλει συνέπεια, θέλει προσοχή, αλλά οπωσδήποτε το εθνικό κράτος, ξαναλέω, θα πρέπει να προχωρήσει στη συγκρότηση εθνικής επιτροπής διακομματικής, η οποία θα χαράζει πολιτική και εμείς θα είμαστε αρρωγοί και συμπαρεχτάτες σε αυτή την προσπάθεια. Αυτά εδώ είναι όλα και όλα που μπορώ να πω εγώ δημόσια. Από εκεί και πέρα την αγάπη σου, να φιλήσεις την οικογένειά σου. Επίσης, Στέφανε μου, να είσαι καλά, φίλε μου. Όλους τους αγαπημένους ακροατές σου που έχουν την ευκαιρία να ταξιδεύουν μαζί σου και να ακούνε τα ενδιαφέροντα νέα σου. Ας προσέξει ο κόσμος και όλη αυτή την εποχή και με τον κορονοϊό και με τις φωτιές. Είναι κρίμα η πανέμορφη πατρίδα μας να καίγεται. Είναι κρίμα και να βγαίνουν και να λένε, είδα τους εμπριστές, αυτό άκουγα προηγουμένως, είδα τους εμπριστές να βάζουν φωτιά στην Κερατέα. Μα είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Το ξέρεις πόσες φορές το φωνάζουμε εδώ από το Blue Sky, φίλε Στέφανε. Μήνες ολόκληρους οι εμπριστές για την Ελλάδα, οι εμπριστές και τα δάση, αγρώνει γόραζον. Ώσπου να καταλάβουν, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που δικαίωσε το Blue Sky και την εκπομπή μας, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην προχθεσινή συνέντευξή του, ότι οι εμπριστές για την Ελλάδα. Δυστυχώς. Μάλιστα.
Λοιπόν, ο καθένας θα λάβει τις ευθύνες του και να θυμηθεί τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, ας μην λέει καθένας δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω την Ελλάδα. Μπορεί να την αλλάξει, να προσπαθήσει να γίνουμε καλύτεροι ο καθένας απέναντι στις υποχρεώσεις μας στην πατρίδα και να δούμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε να την κάνουμε καλύτερη. Αξίζει τον κόπο για τα παιδιά μας και τις γενιές που θα έρθουν. Πολύ ωραία. Αγαπητέ φίλε Στέφανε Τανιμανίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη. Θα ξαναβγούμε βέβαια, γιατί αυτά τα θέματα που έχουν εθνική σημασία πρέπει να τα βγάζουμε στον αέρα με ανθρώπους αγωνιστές όπως είσαι εσύ, φίλε Τανιμανίδη, όπως είναι και κάποιοι άλλοι φίλε Τανιμανίδη, Στέφανε. Γιάννη, αγαπημένο μου. Σε ευχαριστώ. Καλά. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ. Εύχομαι όλα να πάνε να καλά. Να είναι πάνε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και δεσμευόμαστε στον αέρα ότι αυτό το διπορικό στον πόντο των ευλογημένων θα το ξανακάνουμε κάνουμε διπορικό. Να... Φιλιά. Να είστε καλά, Στέφανε, μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία και ευτυχία, η Παναγιά μαζί μας. Να είστε καλά. Ήταν ο αγαπητός φίλος Στέφανος Τανιμανίδης, επίτιμος πρόεδρος των Ποδιακών Σωματείων, που μαζί είχαμε πάει στον πόντο τότε και μας συλλάβανε. Εμένα μου απαγγείλαν την κατηγορία για κατασκοπία και προπαγάνδα σε βάρος της τουρκικής δημοκρατίας, ένα στρατοδίκης που μας είχε μέσα στα στρατόπεδα στα κελιά. Και είστε υπεύθυνος, ποιος είναι, λέει, υπεύθυνος αποστολής, του λέω εγώ είμαι. Απαγγέλουμε κατηγορία για προπαγάνδα και κατασκοπία σε βάρος της τουρκικής δημοκρατίας και η ποινή, κύριε Καρλάκη, μου λέει, είναι 30 χρόνια. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς ένιωσα. Αλλά ευτυχώς λόγω εμπειριών, γιατί με είχαν συλλάβει και σε πολέμους, με είχαν συλλάβει και σε άλλες, και είχα μια σχετική εμπειρία και τα αντιμετώπισα. Διαφορετικά δεν ξέρω τι θα μπορούσε να πάθει ο άνθρωπος. Και αμέσως στο μυαλό μου πήγε το εξπρέσ του Μεσονυχτίου, όπως και τον άλλο συναδέλφο και το ανέφη του Μουτάφη, του Στέφανου Τανιμανίδη και όλων αυτών. Τελικά, δόξα τω Θεώ, είχε αίσιο τέλος μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας που έκανε διαβήματα και έτσι βγήκαμε από τα τουρκικά κρατητήρια τότε. Είμαστε καλά, αλλά θα το ξανακάνουμε. Όπως δεσμευτήκαμε στον αέρα με τον αγαπητό φίλο Στέφανο Τανιμανίδη, αυτό το διπορικό και ίσως μέσα από τον Blue Sky θα το ξανακάνουμε στον ευλογημένο πόντο που είναι εκεί πέρα 500.000 ποντιόφωνοι και είναι άνθρωποι που ζουν και με την παράδοση και με τη γλώσσα και με τις συνήθειες και τα παιδιά τους και τα πάντα. Αυτά βλέπουν οι Τούρκοι, ότι δεν αλλαξοπιστούν οι πόντοι και είναι αυτοί που είναι και εκείνοι που τρελαίνουν και βλέπουν όπου βλέπουν πόντιο, λες και είναι το κόκκινο πανί και τους συλλαμβάνουν και τους απελάβουν. Αυτό πρέπει να κάποια στιγμή να σταματήσει και η ελευθερία σε όλα τα κράτη και η δημοκρατία πρέπει να υπερισχύσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα. 2-11-18-60-001. 2-11-18-60-001. Ερχόμαστε σε λίγο και με τον αγαπητό συνάδελφο τον Αντώνη τον Πατινάκη από την Κρήτη και με τους αγαπητούς τηλεθεατές. Ερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι. Στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, 16 του μήνα σήμερα του Αυγούστου, χρόνια πολλά σε όλους όσες γιόρταζαν. Μαρίες, Παναγιώτες, Γιώτες, Παναγιώτιδες, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που γιόρταζαν χθες τη μεγαλόχαρη την Παναγία. Να μας έχει καλά. Να είμαστε καλά. Καλές διακοπές όσοι συνεχίζουν. Καλή επιστροφή όσοι έρχονται. Καλή συνέχεια στις δουλειές τους όσοι θα φτάσουν τις δουλειές τους. Έχουμε και τα εμβόλια. Έχουμε και την πανδημία. Πρέπει να πάρουν και κάποια μέτρα. Πρέπει να γίνουν και τα εμβόλια. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μην είμαστε σε αναστολές και χάνουμε και τους μισθούς μας. Θα μας πληρώνουν, λέει, αν μας βγάλουν σε αναστολή, αν δεν κάνουν το εμβόλιο. Που δεν νομίζω ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτό, διότι είναι παράνομο. Τέλος πάντων, εύχομαι όλα να πάνε καλά και να μπορέσουμε και να εμβολιαστούμε όσοι θέλουμε. Όσοι δεν θέλουμε, δεν εμβολιαστούμε, γιατί έρχεται φθινόπωρο και καταλαβαίνετε λοιπόν θα είναι μια νέα για τη ζωή μας σε ολόκληρο τον πλανήτη, όχι μόνο σε εμάς. Μετά από λοιπόν από τον αγαπητό φίλο τον Στέφανο τον Τανιμανίδη που μιλήσαμε για την περιπέτειά μας και τις συλλήψεις μας και τις ποινές μας στον πόντο, στην τραπεζούντα από τους στρατοδίκες εκεί της Τουρκίας και ευτυχώς αφαιθήκαμε ελεύθεροι, δεν ζήσαμε το εξπρέσ του Μεσονυχτίου. Πάμε τώρα στην ευλογημένη Κρήτη. Εκείνο ο αγαπητός συνάδελφος, ο Αντώνης ο Πατινάκης, ο οποίος θα μας μιλήσει. Τι γίνεται με την Κρήτη, κύριε συνάδελφε? Καλημέρα και χρόνια πολλά. Τι κάνεις, πάνε, Αντώνη μου? Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά από την Κρήτη. Αν είχες καμιά Μαρία, κανένα Παναγιώτη, χρόνια πολλά να τους χαίρεσαι. Εντάξει, η Μαρία τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη είναι από τα πιο δημοφιλή ονόματα. Θα τους χαιρόμαστε όλους. Θα τους χαιρόμαστε όλοι και να πείτε και στον κύριο Μανώλη να χαίρετε και την κυρία Κούλα, και δεν γιορτάζει, αλλά είναι μια φυσιογνωμία εκεί πέρα που πραγματικά πρέπει να την ευχηθούμε να είναι καλά. Και στο χώρο φύλακα. Ναι. Και το χώρο μπράβο, και το φύλακα που είναι άνθρωποι εκεί πέρα, σύμβολα στην περιοχή. Τι γίνεται με την Κρήτη, Αντώνη μου, τι γίνεται, συνέχεια έχουμε προβλήματα. Ναι, και γεμίσανε οι ΜΕΘ, γεμίσανε οι μονάδες, γεμίσανε τα τικές, γεμίσανε τα πάντα, μεγάλα, ναι. Πολλά κρούσματα, τι γίνεται? 187 άτομα είναι. Πού πάμε, έχονται. Γιατί? Τα νοσοκομεία δεν υπάρχει εξήγηση γιατί. Σύμφωνα με τον κύριο Χαλκιαδάκη που είναι ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, που είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο, το νοσοκομείο είναι αφορά στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου,
Όσοι άνθρωποι νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ανεμβολίαστοι. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο ίδιος. Άρα αυτό δείχνει κιόλας πώς αντιλαμβάνονται ορισμένοι συνάνθρωποι μας, εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται την πανδημία, τον κορονοϊό, αψηφούν μάλλον τους κινδύνους και δυστυχώς φέρνουν τη ζωή τους σε κίνδυνο και τις ζωές άλλων ανθρώπων από τη στιγμή που δεν τηρούν, δεν είμαι μόνο για το εμβόλιο, από τη στιγμή που δεν τηρούν τα στοιχειώδη μέτρα. Διότι, ναι, μεν στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα λόγω της εκτόξευσης των κρουσμάτων, ωστόσο έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες κάποια βίντεο από υπαίθρια πάρτι, από υπαίθριες συναθρήσεις σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς εκεί στην Χερσόνησο, εκεί γύρω, με τη συμμετοχή και ντόπιων και τουριστών, γεγονότα που προκαλούν βεβαίως ανησυχία και προβληματισμό στις τοπικές αρχές. Μάλιστα. Και βεβαίως το... δεν λείπει και το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό στο οροπέδιο Λασιφίου με θύματα κάποιους ανθρώπους από το Πακιστάν που είναι εργάτες γης. Εκεί δέχθηκαν ανέτεια επίθεση από κάποιους νταΐδες της περιοχής ντόπιους που σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, γλεντοκοπούσαν και μετά αποφάσισαν να συνεχίσουν τη βραδιά τους χτυπώντας ανελαίητα κάποιους δύσμιους ανθρώπους, αυτό, ξένους υπηκόους, που οι οποίοι δεν έφυγαν σε τίποτα. Είναι φοβερά και αυτά. Απάνω τους. Αυτά δεν είναι φοβερά πρέπει, πράγματα, απαράδεκτα, και είναι βρίσκονται οι αρχές, είναι τους ψάχνουν, έχουν είναι εξαφανιστεί. Είναι απαράδεκτα, φιλετόνι. Είναι απαράδεκτα, φιλετόνι. Βλέπεις λοιπόν, σιγά σιγά βλέπεις η πανδημία κάπως να αντιμετωπίζεται και ο τουρισμός, όπως έχουν πει από την αρχή οι τουριστικοί πράκτορες και τα ξενοδοχεία και πέρα και αυτά. Ο τουρισμός πάει καλά. Πάει καλά. Ο τουρισμός πάει καλά. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το λένε όλοι οι τουριστικοί πράκτορες, επιχειρηματίες, πάει καλά ο τουρισμός. Βλέπεις λοιπόν πόσο ευλογημένη χώρα έχουμε, φίλε Αντώνη, Πατινάκη και μάλιστα και Κρήτη και όλες τις περιοχές. Παρόλα την πανδημία προτιμούν όλη την Ελλάδα γιατί είναι όμορφη χώρα με ωραίους ανθρώπους. Γι' αυτό πρέπει να την φυλάμε σαν κόρη οφθαλμού την πατρίδα μας και να την σεβόμαστε. Ας τα ακούν όλοι αυτά που παρακολουθούν περιβάλλον. Και η κυρία Κούλα και ο κύριος Κούλης και όλοι αυτοί που ήρθαν από τη Βιτίνα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι και η Μαρθούλα μου, να είστε καλά και εσύ ευλογημένη. Να είσαστε καλά όλοι, παρακολουθείτε το Blue Sky και στηρίζετε το Blue Sky εκεί που είσαστε και να είσαστε καλά. Βλέπετε λοιπόν ότι ο τουρισμός, οι τουρίστες προτιμούν την Ελλάδα, την Κρήτη και όλη την Ελλάδα γιατί έχουμε καλούς ανθρώπους, καλά φαγητά, καλό τουρισμό, καλή θάλασσα, καλό ήλιο και ωραίο δεν κλίμα. Τι είπες, Αντώνη, τι είπες? Ωραίο κλίμα, ωραίο κλίμα. Το κλίμα είναι πάρα πολύ και ωραίο το κλίμα, βέβαια. Στην Ελλάδα. Έτσι. Έχουμε ήλιο, έχουμε θάλασσα, υπέροχα φυσικά τοπία και πρέπει να τα σεβόμαστε. Πρέπει να τηρούμε έτσι και τα στοιχειώδη μέτρα αυτοπροστασίας για να αναχαιτήσουμε κάπως το πανδημικό κύμα. Και επιπλέον να πούμε κάτι άλλο με τον τουρισμό, ότι αρκετοί επιχειρηματίες, αρκετοί ξενοδόχοι δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Εργαζόμενους, άκου να δεις. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή με την έλλειψη εργαζομένων σε ξενοδοχεία, σε άλλες επιχειρήσεις που σχετίζονται έμεσα ή άμεσα με τον τουρισμό. Μάλιστα. Υπάρχουν βεβαίως πολλές αναγνώσεις πάνω σε αυτό το φαινόμενο. Φοβερό αυτό που λες δηλαδή. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι προτιμότερο να ψάχνεις για εργαζόμενους παρά να υπάρχουν και να κάθονται για υπάρχει ανεργία. Αυτό είναι σημαντικό και ένα θετικό σημείο. Αφού τα καταφέραμε έτσι να έχουμε καλό τουρισμό και να ψάχνουμε και για εργαζόμενους που σημαίνει ότι μειώνεται και η ανεργία, αυτό είναι ένα θετικό σημείο για τη χώρα μας και γενικά για αυτούς που κυβερνάνε σήμερα, αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω πώς, αν συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο. Πάντως, πάντα επικαλούμαστε τι υποστηρίζουν επιχειρηματίες. Γιατί το έχουν δημοσίως τοποθετηθεί επί του θέματος και μου πει ότι είναι δυσέβρετη. Κάποιοι εργαζόμενοι, κάποιες εργασίες δηλαδή, δεν βρίσκονται εύκολα, δεν βρίσκουν ανθρώπους να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους. Δόξα τω Θεώ, πήγε καλά μέχρι τώρα η χώρα μας, της πυρκανιάς να μην είχαμε αυτό το εθνικό έγκλημα που έγινε, φίλε Αντώνη Πατινάκη, το εθνικό έγκλημα. Κάει κανένα σπίτια, κάει καρδάκι, κάει κατά πάντα. Εδώ μας έπιασε απροετοίμαστος η πυρκαγιά και πρέπει να το ομολογήσουμε. Μας έπιασε απροετοίμαστος. Κάει και η Ελλάδα έτσι, θα μπορούσαν να την προλάβουν, τουλάχιστον να μην έχει γίνει αυτό το έγκλημα το μεγάλο στα δάση μας και σε πολλά σπίτια. Αυτό εύχομαι να μην επαναληφθεί, γι' αυτό και ο κύριος Πρωθυπουργός έκανε διάφορες αλλαγές εκεί στο Μαξίμ και σε διάφορα υπουργεία και να βγουν ζήτωμα και αποζημιώσεις. Έδωσε εντολή να βγουν ζήτωμα αποζημιώσεις για να πάρουν κάποια χρήματα οι άνθρωποι που έπαθαν αυτή τη ζημιά, που έπαθαν αυτή τη συφορά, να φτιάξουν τα σπίτια τους, να έχουν 5 δραχμές να κινηθούν. Δίνει τα πρώτα 7.000, τα 600 ευρώ και σιγά σιγά θα δώσει και τα δάνεια, θα δώσει και τα επιδόματα, θα δώσει και τα χρήματα που πρέπει να δώσει, αλλά πρέπει να τα επισπεύσει πριν πιάσει ο χειμώνας. Έτσι είπε ο Πρωθυπουργός, έδωσε
έδωσε εντολή στους υπουργούς, γι' αυτό έκανε για αυτή τις αλλαγές μέσα στο Μαξίμ και υφυπουργούς, για να σπεύσουν, να συντομεύσουν, για να μην μας προλάβει ο χειμώνας. Και μετά οι άνθρωποι θα έρθουν και πλημμύρες και καταλαβαίνεις τι θα γίνει, αγαπητέ φίλε Αντώνη Πατινάκη. Να μην πάθουμε τη συμφορά που πάθαμε με τις πυρκαγιές, να μην τις πάθουμε και με τις πλημμύρες. Αυτό είναι το θέμα. Να μην και να μην γίνει σαν αυτό που γίνεται με τις συντάξεις, που εδώ και τρεις μήνες ο κ. Χατζηδάκης, ο καλός μας φίλος, ο οποίος πήρε εντολή από τον Πρωθυπουργό να επισπεύσει την έκπτωση των συντάξεων και πάμε από μήνα σε μήνα, από μήνα σε μήνα. Το ένα κλικ που έλεγε σε ένα μήνα θα, με ένα κλικ θα βγαίνουν οι συντάξεις, έλεγε τότε πριν πέντε μήνες, σε ένα μήνα με ένα κλικ. Αλλά πέρασε ο μήνας, πέρασε ο δεύτερος, πέρασε ο τρίτος, πέρασε ο τέταρτος, πέρασε ο πέμπτος και προχτές διαβάζω στις 23 Αυγούστου, λέει, μεθαύριο δηλαδή, θα προσληφθούν λογιστές και δικηγόροι να εκπαιδευτούν για να δουλέψουν για την έκπτωση των συντάξεων. Και οι συνταξιούχοι που παίρνουν μέσα από το μήνα. Ορίστε. Πάλι καλά, κύριε Κανελάκη. Τι να πούμε τώρα, κάτι να γίνει ουσιαστικό για αυτούς τους ανθρώπους. Μακάρι, μακάρι, μακάρι να το είχε ποιος το θέλει. Να προσθέσω μόνο κάτι, το οποίο το ρεπορτάζ το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς. Υπάρχει ανησυχία και στην Κρήτη τις τελευταίες ώρες με όσα διαδραματίζονται στο Αφγανιστάν. Φοβούνται έτσι ένα νέο κύμα προσφύγων και πώς θα καταφέρει να το διαχειριστεί η πατρίδα μας, τι σειρές θα υπάρχουν και κατά πόσο θα εργαλειοποιηθεί από πλευράς της Τουρκίας, πώς δηλαδή θα διαχειριστούμε ένα νέο μέτωπο το οποίο διανύεται μπροστά μας. Γνωρίζετε καλύτερα την κατάσταση, κύριε Κανελάκη, στη Μέση Ανατολή, την έχει καλύψει αρκετούς πολέμους, ξέρετε πώς έχουν τα πράγματα εκεί. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να μην ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι, δηλαδή να υπάρξει σύντομα ειρήνευση. Πολύ καλά έκανες και το έδειξες. Είναι ένα διεθνές θέμα αυτό, Αντώνη Πατινάκη, που έδειξες και πολύ καλά έκανες και το επισήμανες. Διότι εδώ βλέπουμε τώρα κάποια νέα κύματα προσφύγων θα φύγουν από το Αφγανιστάν και δικαιολογημένα οι άνθρωποι, διότι αλλάξαν τα καθεστώτα εκεί πέρα. Και γι' αυτό φέρνουν ευθύνη οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι φέρνουν ευθύνη. Διότι όταν το 2001 πήγαν οι Αμερικάνοι στο Αφγανιστάν και εμπόδισαν τους Ταλιμπάν και έβαλαν την κυβέρνηση που ήθελαν, μετά αποσύρθηκαν οι Αμερικανικές δυνάμεις και οι Ταλιμπάν σε χρόνο ντετέ, ένα, δύο, τρία, κατέλαβαν και την Καμπούλ, κατέλαβαν και το Αφγανιστάν και άλλαξε το καθεστώς. Και ο πρόεδρος την κοπάνισε και άφησε το κράτος. Εύχομαι λοιπόν αυτά τα φαινόμενα να μην επαναληφθούν σε άλλες χώρες και σε άλλα κράτη. Να αφήνει το λαό σαν κυβέρνητο, γιατί ήρθαν οι Ταλιμπάν εξαιτίας των Αμερικανών που απέστειλαν τις δυνάμεις. Είχαν αρχίσει από τον Τραμπ και στη συνέχεια ο κύριος Μπάιντεν. Λάθος, εγκληματικό αυτό το πράγμα. Να αφήσουν ένα λαό τον οποίο τον προστάτευαν από εδώ και 20 χρόνια, τον άφησαν στο έλεος του Θεού και μπήκαν οι Ταλιμπάν μέσα από εκεί πέρα. Είπαν βέβαια αυτοί που ανέλαβαν και να δικούν τους Ταλιμπάν ότι δεν θα έχουμε εκδίκηση, δεν θα έχουμε φόνους, δεν θα έχουμε βιασμούς και δεν θα έχουμε αυτομακάρι και να είναι ειρηνική η μεταβίβαση της εξουσίας. Αλλά οι πρόεδροι, αντί να μείνουν μέσα στην εξουσία και να παλέψουν για το λαό τους, πήραν το ελικόπτερο και φύγανε. Αυτοί είναι οι προδότες των χωρών. Κατάλαβες, αγαπητέ φίλε Αντώνη Πατινάκη. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, φίλε Αντώνη, με νέες πληροφορίες. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, χαιρετισμού σε όλους. Πάμε στην κυρία Ντίνα στα Καμίνια. Γεια σας, κυρία Ντίνα, και χρόνια πολλά. Ναι, γεια σας κύριε Κανελάκη, χρόνια πολλά. Επίσης και σε εσάς. Πήρα και προχτές, έχω γίνει λίγο κουραστική. Ποτέ δεν γίνεστε κουραστική εσείς. Αλλά δεν γιατί γίνομαι κουραστική. Κόψανε η αθεοφοβή, δεν το ξέρει ο Μητσοτάκης, το ΕΚΑΣ στις γυναίκες. Εγώ έχω δουλέψει στη ζωή μου αρκετά χρόνια, αλλά αρρώστησα, είμαι κατάκητη. Και στον άντρα βάζουν καθόλου ΕΚΑΣ και στις γυναίκες 25%. Αν δείτε το τραπέζι μου, το τι φάρμακα πληρώνω εξτρά με το 25%. Τα ξέρει αυτά ο κ. Μητσοτάκης. Ελπίζω ότι τα ξέρει ο πρωθυπουργός της χώρας και κάποια στιγμή κάποια επιδόματα από ό,τι έχω πληροφορηθεί θα το ελέγξω. Κάποια επιδόματα θα δώσει για να αντικαταστήσουν το ΕΚΑΣ, διότι αυτό το ΕΚΑΣ ήταν μια αιμοδοσία για τους ανθρώπους που παίρνουν 300 και 200 και 150 ευρώ ως εισόδημα το μήνα. Θα το δούμε, το παρακολουθούμε. Εγώ από τα 600 που παίρνω τα φάρμακα μου, στοιχίζουν 300 ευρώ. Βέβαια. Και παραπάνω. Και σας το κάλυπτε το ΕΚΑΣ αυτό. Θα δούμε. Είπαν ότι κάτι θα κάνω, αγαπητή μου κυρία Ντίνα, θα το παρακολουθούμε. Να μην έχεις προχτές που μίλησα, είχα 2 ευρώ στο πορτοφόλι μου. Ναι, μου το είπατε, ναι. Να το παρακολουθούμε κυρία Ντίνα μου και πιστεύω κάποια στιγμή να βελτιωθούν τα πράγματα. Να υγεία πάνω απ' όλα, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Κυρία Άννα από τη Νέα Ιωνία, γεια σας. Γεια σας κύριε Κανελάκη μου, τι κάνετε? Πολύ καλά εσείς. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι αλήθεια. Όντως. Είναι εμπρισμοί αυτά όλα.
Και ξέρετε γιατί? Δεν θέλω να μιλήσω στον αέρα. Ξέρουμε εμείς ποιοι είναι. Ο Μητσοτάκη θέλουν να τον ρίξουν. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Και να δούμε ποιος θα έρθει. Όπως και το άλλο. Εδώ ο κόσμος φλέγεται και ο Τσίπρας θέλει να βγει πρωθυπουργός. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία Άννα μου. Πάντως οι εμπρισμοί δεν είναι φαινόμενο το σημερινό, αγαπητή μου κυρία Άννα. Είναι φαινόμενο εδώ και δεκαετιών. Παπαντρέου που έλεγε εμπριστές και δεκαετίες ολόκληρες. Απλώς δεν έχει γίνει το νομοθετικό πλαίσιο, δεν έχει θωρακιστεί η χώρα και με το νομικό πλαίσιο και άλλες ποινές για να σταματήσουν οι εμπρισμοί. Εδώ και χρόνια είναι εμπρισμοί. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο σχέδιο βέβαια, αλλά δεν είναι σημερινό το φαινόμενο. Είναι χρόνια το θέμα των εμπρισμών. Το θέμα είναι να θωρακιστεί η χώρα μας από τις κυβερνήσεις που κυβερνάνε και παίρνουν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ, να δώσουν χρήματα για να φυλάσσονται τα δάση μας με παρατηρητήρια, με περιπολίες, τα πάντα, όπως και με τις πλημμύρες να κάνετε πλημμυρικά έργα, να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Απλά είναι. Απλά βούληση θέλει και μυαλό και το χρήμα να το τοποθετούν εκεί πρέπει να το τοποθετούν, αγαπητή μου κυρία Άννα. Γεια σας κύριε Δημήτρη, τι κάνετε? Χαίρετε κύριε Κανελάκη. Γεια σας. Πριν από λίγες εβδομάδες κάποιος ακροατής ή ίσως κάποιος κυβερνητικός παράγων, δεν θυμάμαι, μας είχε πει ότι το 1821 είχε ξεκινήσει από την ΑΙΤ ένα καράβι γεμάτο με εθελοντές να έρθουν να πολεμήσουν στο πλευρό των Ελλήνων. Αλλά το καράβι βούλιαξε και πνίγηκε οι εθελοντές. Δεύτερον, πριν από χρόνια κάποιος άλλος ακροατής μας είχε πει ότι μετά το 1821 η ΑΙΤ ήταν το πρώτο κράτος που ανεγνώρισε την ανεξαρτησία της Ελλάδος. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα που η ΑΙΤ έχει σοβαρό πρόβλημα λόγω των καταστροφών που έπαθε από τους σεισμούς, πρέπει και εμείς να φανούμε, πρέπει να βοηθήσουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους φίλους μας για να μην μας ξεχνάνε και αυτοί. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε πολύ, να βοηθήσουμε λίγο. Πρέπει να φανούμε, νομίζω. Αυτά έχω. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σωστή η παρατήρησή σας και να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα το 2010 που είχαν πάλι γίνει σεισμοί και είχα πάει αποσταλμένος του Μέγκα τότε στην ΑΙΤ στους σεισμούς τους μεγάλους. Είχε στείλει βοήθεια τότε η Ελλάδα το 2010 και ήμουν αυτόπτης μάρτυρας γιατί ήμουν εκεί που ήρθε η ελληνική βοήθεια απεσταλμένος του ΜΕΚΑ που κάλυπτα τους σεισμούς στην ΑΙΤ. Το ίδιο πιστεύω κύριε Δημήτρη μου και πολύ καλά κάνετε και το επισημάνατε να κάνει και τώρα, διότι η ΑΙΤ είναι η πρώτη χώρα, όπως πολύ σωστά είπατε, που αναγνώρισε την ελληνική κυριαρχία και την αυτονομία του κράτους και την ανεξαρτησία του κράτους το 1821. Να είστε καλά κύριε Δημήτρη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον άλλο ο κύριος Δημήτρης. Γεια σου Γιάννη. Τι κάνετε κύριε Δημήτρη? Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα αναδρομικά με το Χατζηδάκη. Αυτός είναι δημόσιος υπάλληλος, θα βγάλει αναδρομικά. Δεν έχει δουλέψει ποτέ, το δημόσιος υπάλληλος είναι. Ένα. Τι να πω. Μετά, πάμε στο άλλο. Οι δασολόγοι τώρα έχουν το λόγο, πριν οι δημοξιολόγοι, πριν οι οικονομολόγοι. Μας σώσανε και οι τρεις. Έχεις να πεις τίποτα? Οικονομολόγοι, ποιοι οικονομολόγοι αγαπητέ κύριε Δημήτρη? Με την κρίση του 10. Μετά οι δημοξιολόγοι με τα εμβόλια για αυτά και τώρα οι δασολόγοι. Όλοι οι ειδικοί. Ναι. Όλοι οι ειδικοί. Ναι. Τι έχεις να πεις? Τι έχω να πω? Τα γεγονότα μιλάνε μόνο τους κύριε Δημήτρη μου. Το πρόσεξες αυτό που σου είπα? Το πρόσεξα πολύ καλά. Οικονομολόγοι, δασολόγοι, λοιμοξιολόγοι. Όλοι τελειώνουν στην ίδια κατάσταση. Στην ίδια κατάσταση. Και όλοι μας σώζουν, κύριε Δημήτρη μου. Ναι, όλοι μας σώζουν. Να μας βάλουν και μια τέτοια, μια πεταλούδα, να πηγαίνουμε μια φορά το μήνα, να βάζουμε. Τώρα θα κλείσουν τα βενζινάδικα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να κάνουμε μια δόση το μήνα να σωθούμε. Σωστό. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη μου. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και Παναγία μαζί σας. Να είστε καλά. Κυρία Ελευθερία, τι κάνετε, πώς είστε? Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, κύριε Κανελάκη. Χρόνια πολλά, πώς είστε, κυρία Ελευθερία μου? Ωραία, πολύ ωραία. Τα νέα σας. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση σε κάποιον από αυτούς που βγαίνουν και λένε ότι σώσανε, λέει, τους ανθρώπους και δεν σώσανε τα σπίτια. Και θέλω να ρωτήσω σε έναν από αυτούς ότι αν και εγώταν το σπίτι του και ερχόταν η πυροσβεστική, το πρώτο πράγμα που θα έκανε τι θα ήταν, να σώσει την οικογένειά του ή το σπίτι? Εσείς τι λέτε? Εγώ λέω ότι θα έλεγα να σώσουν πρώτα, αν ήταν ο άντρας μου, αν ήταν τα παιδιά μου, να σώσουν πρώτα τα παιδιά μου και μετά το σπίτι. Εννοείται. Αυτοί όμως γιατί βγαίνουν και το λένε συνέχεια αυτό στην τηλεόραση? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
Κυρία Ελευθερία μου, γλυκιά μου, κυρία, ο καθένας αντί να επικεντρώνεται στην ουσία και να βλέπει την ουσία, δεν επικεντρώνεται. Επικεντρώνεται στα παραπολιτικά, στα αντιπαραθέσεις. Να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Να μην μας κοροϊδεύουν, τίποτα άλλο. Αντιπολίτευση να κάνουμε, ναι, αντιπολίτευση από εδώ, αλλά με στοιχεία, με ουσία, με λογική. Έτσι είναι. Όποια κυβέρνηση να είναι και όποιο και να είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ θα το ρωτούσα ευθέως μπροστά μου. Θα το έλεγα, κύριε Τσίπρα, εάν και εγώ ήταν το σπίτι σου, ποιον ήθελες να σώσεις, τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου ή το σπίτι? Τι θα μου απαντούσε? Πάρα πολύ καλά το θέσατε το θέμα, πάρα πολύ καλά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας. Παρομοίως και εσείς, τα είπατε πάρα πολύ ωραία, έτσι είναι. Όταν καίγεται το σπίτι σου και η οικογένειά σου, θα σώσεις πρώτα η οικογένειά σου και μετά το σπίτι. Εννοείται, κυρία Ελευθερία μου, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά κάποιοι άλλοι θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση, θέλουν να διαφοροποιήσουν απόψε οτιδήποτε και λέει ο καθένας το δικό του. Το θέμα είναι ποια είναι η ουσία, ποια είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν. Βλέπετε λοιπόν ότι ο κόσμος έχει απόψεις, παρακολουθεί. Δεν είναι μέσα στη μια τηλεόραση, παρακολουθεί μένα τις ειδήσεις, αλλά από εκεί πέρα βγάζει συμπεράσματα. Θα έχουμε κι άλλους τηλεθεατές αργότερα που λένε τα δικά τους, που αναδεικνύουν τα δικά τους και διαπιστώνουν τα δικά τους. Έτσι είναι. Και για τους σεισμούς, και για τις πλημμύρες, και για τις πυρκαγιές, και για το Αφγανιστάν, και για την Κρήτη, και για την πανδημία, και για όλα. Οι άνθρωποι παρακολουθούν. Είναι από τους πολύ καλούς λαούς οι Έλληνες. Δεν είναι τυχαίοι οι Έλληνες. Είναι ένας ωραίος λαός και παρακολουθεί με τα θετικά του και με τα αρνητικά του. Έχει και τα αρνητικά, έχει και τα θετικά. Τι να κάνουμε. Αλλά από εκεί πέρα όμως είναι ένας ιδανικός λαός που ξεχωρίζει και δεν είναι τυχαίο που ο κύριος Σαρτζετάκης. Καλημέρα σας, κυρία συναδέλφια. Τι κάνετε, κυρία Άννα Τσούτσα, 30 φιλιά. Είστε καλά, χρόνια πολλά. Μπήκε και στο στούντιο, κυρία Τσούτσα, που θα πει τις ειδήσεις μετά. Λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Σαρτζετάκης, είμαστε ανάδερφο έθνος. Δηλαδή είμαστε μοναδικότητα, το χαρακτήρα, το DNA μας, η ζωή μας, η φιλή μας, η παράδοσή μας, η φιλοσοφία μας, η κουλτούρα μας, ο πολιτισμός μας, η δημοκρατία μας, οι Ολυμπιακοί αγώνες μας. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Και οι Έλληνες είναι ένας ωραίος λαός. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να κοιτάμε μέσα από τη λογική και από την σοβαρότητα τι πρέπει να κάνουμε για να το φτάσουμε, να την πάμε μπροστά τη χώρα. Όχι πίσω επειδή θέλουν κάποια κόμματα, κάποιες αξιωματικές αντιπολιτεύσεις, οποιασδήποτε είναι αυτές σήμερα, αύριο, μεθαύριο, οτιδήποτε. Πρώτα τα εθνικά θέματα, κοινή πορεία, κοινή λογική, κοινή στόχη και μετά τα υπόλοιπα. Ας τα αφήσουμε αυτά λοιπόν και παρασύρουμε το λαό, τον παγιδεύουμε μέσα στα μαντριά, τα κομματικά και τον παράγουμε και τον φέρουμε όπως θέλουμε και μένουμε στάσιμοι. Όχι, κύριοι. Ο ελληνικός λαός θέλει να προκόψει και να προδέψει και δεν είναι να μείνει στάσιμος. Ας το πάρουν αυτό χαμπάρι και ας το πάρουν το μήνυμα αυτό όλοι προς κάθε κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ και σήμερα που είστε κοντά μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε γεροί και ευτυχισμένοι. Καλές διακοπές όσοι πάτε. Καλή επιστροφή όσοι επιστρέψετε και καλή δύναμη. Θα τα πούμε για το φθινόπωρο. Έχουμε χρόνια. Έχουμε μέρες, πώς το λένε, και χρόνια. Έχουμε, να έχουμε χρόνια γιατί να μην έχουμε χρόνια. Να είστε καλά όλοι. Καλή δύναμη μέσα από το Blue Sky, τη φωνή του λαού, το κανάλι του λαού και την εκπομπή. Ραντεβού με την επικαιρότητα. Γεια σου Πάρη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου το Νίκο και γεια σου Παύλο. Καλώς ορίσατε, κυρία Τσούτσα. Γεια σου συναδέλφια στο τηλεφωνικό κέντρο, κυρία Ζασάντη, και όλο το επιτελείο. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά, Γιάννης Κανελάκης.